Λίγο ησυχία. Ναι. Θέλω να πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα στα γενέθλιά μου, που πολύ καλά γνωρίζετε, δεν τα κάνω για να πάρω μόνο τις ευχές. Οι ευχές ούτως ή άλλως είναι θετικές, το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ που με αγαπάτε, γιατί σας αγαπώ το ίδιο και εγώ. Ο καθένας έχει το χρόνο του και όσο είναι να ζήσει, θα ζήσει, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται από την ίδια τη φύση. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χωροχρόνο. Το δικό του χωροχρόνο. Και αυτό το χρόνο όλοι λίγο πολύ θα το ζήσουμε. Μιλάμε όμως για μια εποχή η οποία είναι πολύ δύσκολη. Τελευταία έχουμε αυτές τις μέρες, μάλλον μια έκθεση χθες κάναμε τα εγγένεια για τα παιδιά, τα νέα παιδιά που ζωγραφίζουν τα ταλέντα μας, για τα οποία η κυρία Διακοβασίλη, η πρόεδρος του Ομίλου, είπε ωραία λίγα και καλά λόγια σε μια αλλοπρόσαλη εποχή που ζούμε, αυτό που μας χρειάζεται ο πολιτισμός. Και ο πολιτισμός μας λείπει δυστυχώς. Και όλοι μας πρέπει να προσφέρουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με τη δικιά του συμπεριφορά, όσο μπορούμε καλύτερες συμβουλές στα παιδιά μας να μην ακολουθούν λάθος δρόμο, γιατί δυστυχώς σήμερα το μόνο που βλέπει κανείς ακόμα και στα σχολεία είναι αυτά τα τηλέφωνα, τα ειδικά τηλέφωνα που παίζουν παιχνίδια. Το παιδί έχει πέσει με τα μούτρα στους υπολογιστές. Ο υπολογιστής βέβαια για μένα είναι το μεγαλύτερο θαύμα που δημιούργησε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο θαύμα που δημιούργησε η φύση. Όταν ξέρουμε ότι προερχόμαστε από το τίποτα, όταν ξέρουμε ότι από ένα σπέρματο ζωάριο από τα 500 εκατομμύρια που βγάζει ο άνθρωπος, ένα είμαστε εμείς, με τα δικά του χρωμοσώματα, τα DNA του, τα ταλέντα του, τα οποία πρέπει κάποτε να αξιοποιήσει. Δυστυχώς δεν αξιοποιούνται και βλέπουμε τα παιδιά μας σε λάθος δρόμους. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν για μένα και θα πρέπει να ξέρουν πολύ περισσότερα όσον αφορά την αστροφυσική. Η αστροφυσική σημαίνει ότι βλέπω έναν ουρανό με εκατομμύρια άστρα. Άστρα σημαίνει ήλιος. Και εμείς μπροστά στον ήλιο μας είμαστε το ένα δεκαπεντάκι εκατομμυριοστό. Δηλαδή 15 εκατομμύρια φορές χωράει η γη μας μέσα στον ήλιο μας. Σκεφτείτε δηλαδή, είμαστε το τίποτα του μηδενός, η γη μας προς τον ήλιο. Σκεφτείτε όλο το σύστημα το ηλιακό με τις 9 πλανήτες μπροστά σε έναν άλλο ήλιο που βρίσκεται 600 έτη φωτός από εδώ, ο Αντάρης ήλιος, είναι 340 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερος από όλο το ηλιακό μας σύστημα. Και ξέρουμε ότι στο δικό μας το γαλαξία υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια ήλιοι. Ουσιαστικά δηλαδή είμαστε μπροστά στο γαλαξία μας, όχι το τύπο του μικρός, δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Και όμως υπάρχουν. Αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Είμαστε ο καθένας ένα μικρό σύμπαν με 200 δισεκατομμύρια κύτταρα. Και το κάθε κύτταρα έχει το δικό του ρόλο που παίζει. Και αυτό μας καθορίζει σαν προσωπικότητες, σαν άτομα, με ταλέντα, με τις κακίες μας, με τις ανατερότητες μας, με όλα τα στοιχεία τα οποία μας καθορίζουν σαν χαρακτήρα και σαν ανθρώπους. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτό το οποίο περισχύει είναι το κακό. Και είναι το κακό γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να γκρεμίσεις ένα κτίριο από το να το χτίσεις. Και αυτό κάνουμε. Κάθε μέρα χτίζουμε τον εαυτό μας. Και συνεχώς το χαλάμε. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα. Συμφέροντα τα οποία δεν μπορεί να τα προκαθορίσει κανείς, ούτε να πει ειδικά λόγια για αυτά. Συμφέροντα που σημαίνουν καταστροφή. Ζούμε σε μια εποχή και σε έναν κόσμο όπου οι αντιθέσεις κάνουν τη ζωή μας ωραία. Δεν υπάρχει μόνιμη ευτυχία που τη ζητάμε, γιατί μόνιμη ευτυχία θα ήταν δυστυχία χωρίς την δυστυχία την αντίθετη. Ούτε το καλό χωρίς το κακό. Ούτε η ειρήνη θα υπήρχε χωρίς τον πόλεμο. Δεν είμαι πολεμοκάπηλος, αλλά πιστεύω στον πόλεμο. Ότι ο πόλεμος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καινούρια ανάπτυξη. Δηλαδή δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να γίνουν αυτά που λέγανε οι αρχαίοι. Η παινία τέχνας κατεργάζεται.
Τώρα μιλάνε για την αρχαία ελληνική. Αν πρέπει να διδάσκεται ή όχι τα σχολεία.